Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε να σταματήσω, μη φάω κανέναν άνθρωπο στην Κηφισία, Βαγγελίστρο. Να πω, να σου πω, το λέμε. Αυτό είδα, το ανέβασε και στο Instagram εχθές. Ναι. Με το καλό. Yeah. Στην Έλληνα Πολυκά, που ευχόμαστε. Με το καλό, βέβαια. Γιατί λέμε για τη Βασιλικούλα που είναι έξω, ναι, αλλά δεν ευχόμαστε και για μέσα να είναι καλά, να όλα καλά. Με ένα μόνο. Ναι. Ευτυχώς δεν ακούει Βασιλικούλα, γιατί φυτεμένο το βλέπω το δεύτερο παιδάκι. Λάθος όρο θα διάλεξε το δεύτερο. Λόγιο έπρεπε. Θέλω να σου πω ότι η αντίκτυπη που έχει η ενότητά σου που έχει ταράξει τα νερά στη Showbiz με πήρε προχθές. Δεν το έχω πει. Ήθελα να σου το πω κατηδίαν. Ούτε τα παιδιά το ξέρουν. Με παίρνει η Ντορέτα προχθές και μου λέει. Αχ, Παναγία μου, την κακομήρα την κοπέλα. Σηκώνω τηλέφωνο, μου λέει. Σε πήρα να μου πεις τίποτα για το τηλεοπτικό μου μέλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Αντάξει. Δίκιο. Και εγώ την παίρνω τηλέφωνο, πρέπει να και λέω... μου λέει για πες μου. Κάτσε ρε, και τη λέω, μα η κοπέλα έκανε πλάκα. Γιατί άκουσε ότι είπες εσύ το πρωί ότι την προηγούμενη μέρα είχε ραντεβού με τον Τούρκο και σου λέει, ναι, πες τα μου και εμένα, γιατί δεν τα ξέρω, πώς ξέρει τίποτα η Πολυκάρπο, γιατί εγώ είμαι ακόμη, εγώ ραντεβού είναι στο τέλος τη εβδομάδα. Θέλω να πω ότι και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι παίρνουν να μάθουν από σένα. Και οι ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται. Ναι. Κοίτα να δεις. Πρέπει να ομολογήσω. Σταματή. Αλήθεια. Και η Ντορέτα και ο Λιανός. Επειδή εχθές έκανα μια συνέντευξη στο Λιανό, απόξω τέλος πάντων από. Από ένα σταθμό δεν μας ενδιαφέρει εμείς ρυθμόνια στα δέκα. Σα παρακαλώ. Όχι, εντάξει το. Λέμε σφαίρα, μη σε νοιάζει. Λέμε σφαίρα. Α, λέμε σφαίρα. Λέμε, δεν ακούμε όμως. Λέμε, δεν ακούμε. Δεν ακούμε, παιδιά, κανένα τώρα. Εδώ πέρα είναι το Βασιλένη, παιδιά, παρακαλώ. Έχω βάλει και αλάρμ, μην έρθει μου την πεσκάρα από πίσω. Σωστό. Αλλά δίπλα είσαι. Δίπλα είμαι, ναι. Λοιπόν, να πω ότι ούτε ο Λιανός, η Ντορέτα δηλαδή, εντάξει, ξέρει για το ραντεβού που έκανε. Ουσιαστικά με τον Τούρκο γιατί πήγε, ναι, αλλά η κοπέλα μέχρι πρότινος γνώριζε ότι θα είναι στο Ελλάδα, έχεις ταλέντο. Ναι. Να πούμε κάτι τώρα που μπορεί να μην ακούσει πάρα πολύ ωραία, αλλά ο Τούρκος, επειδή αυτός αποφασίζει το Sky κυριότερα σε συγκεκριμένα πράγματα τύπου ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα project, θέλει άντρα. Το Sky από την άλλη να πούμε. Δεν προλάβαμε και υπογράψαμε στον Αντένα. Παντρεμένος είναι αυτός. Καλέ, θέλει άντρα για το παιχνίδι. Μόνο. Γεια σα, Νίκο. Ποιο είναι παντρεμένος, Μανούλα, μου παίρνει εσύ. Όχι, τα δικά μου λέξει. Μην την μπερδεύει την Πολυκάρπου, γιατί θα μολύσει άλλε 4.000 λέξει στο δευτερόλεπτο. Όντως. Πάμε. Όχι, όχι, γιατί ένα παντρεμένο δεν είναι παντρεμένο, χώρισε, αλλά ακόμα δεν θα το πούμε. Είναι νωρί ακόμα. Όχι, όχι. Έλα, μην μα τρελαίνει τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά. Έχει παιδιά, δεν είναι σωστό. Καταλάβω. Ούτε quiz. Όχι, όχι, άμα έχει παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, μην μας μπερδεύεις. Να πούμε λοιπόν για τον Λιανό, ναι, ότι τον θέλουν. Έχει γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του με την πλευρά των Ελλήνων στο Sky. Από την πλευρά των Τούρκων είχαν φύγει να πάνε στο Ρέμο. Άκου τώρα, έτσι κάνει ο Ρέμο. Άκου το, ναι, τέλειο. Συγγνώμη, ο Λιανός πήρε τηλέφωνο το Sky ή ο Sky πήρε τον Λιανό? Όσο και να σου φέρετε περίεργο, βρε Δημήτρη μου. Ο Σκάι πήρε το Λιανό και εμένα εντύπωση μου κάνει. Πρέπει να το ομολογήσω τέτοιο το Βαντούρι για το Λιανό που τον αγαπώ, να το πω αυτό. Όχι, εντάξει, ναι. Όχι, δεν το είπα για περίεργο. Αλλά ομολογουμένως αν κάνει το ταλέντο, τον πάει μια βαθμίδα πιο πάνω το Λιανό τώρα. Βέβαια, όμως, πρόσεξε να πούμε. Το Σκάι θέλει μάλλον Ντορέτα Λιανό. Μαζί. Ναι, και να σα πω κάτι, βρε παιδιά. Εμένα μου αρέσει περισσότερο Ντορέτα Λιανό. Εμένα μου αρέσει και περισσότερο Ντορέτα για να είμαι έντιμη. Εμένα και εμένα Ντορέτα μου αρέσει πιο πολύ. Δεν Ντορέτα καλύτερα. Μπράβο. Αλλά να σου πω. Μπράβο, η Ντορέτα μου, και εγώ το ίδιο λέω. Η Ντορέτα τι λέει για όλα αυτά, αν την πάρω ένα τηλέφωνο. Το ξέρει. Την πάρει ένα τηλέφωνο, αλλά πραγματικά την έχουν τρελάνει την Ντορέτα. Η κοπέλα ξεκίνησε ότι θα το κάνει μόνη τη. Ξεκίνησε να παίρνει τηλέφωνο, ξεκίνησε από εδώ, ξεκίνησε παραπέρα και τελικά, ρε παιδιά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ρεπορτάζ σου τι λέει, το θέλει το Λιανό ή Ντορέτα? Νομίζω ότι, κοιτάξτε, εγώ δεν τον ήθελα, ρε μάνα μου, αλλά τώρα όταν δεν έχει τι να κάνει, θα τον θες. Βέβαια, αλήθεια. Περίμενε, η Ντορέτα ξεκίνησε να κάνει το 3-5 καθημερινό. Μετά τη λένε, ναι, θα κάνει το Your Style Rocks, μετά τη λένε θα κάνει το ταλέντο και τώρα τη παίρνουν και το ταλέντο. Και θα τη κάνει. Κοίτα, μην την πάρει η Μενεγάκη και τη πει να φύγει από το Sky, γιατί η Μενεγάκη, να ξέρετε. Εγώ φοβάμαι, μην πάρει και για μένα τηλέφωνο και πει να μην είμαι στη δουλειά μου. Αυτό... ξέρετε αυτό που σα λέω. Θα μπορούσε. Ναι, ναι. Εδώ φοβάμαι εγώ. Τι είπες, με τον Λιανό, ναι. Ναι, και τη Μενεγάκη, δεν ξέρω αν σας τα είπα, ότι και ο Λιανός πάλι θα ήταν στην Ελένη, αλλά επειδή λέει ότι ο Λιανός συζήτησε, γιατί τον πήραν από τον Αλφα και συζήτησε με το κανάλι για μια εκπομπή που θα κάνει με τη Ζαρίφη, που ξαφνικά, ολοξάφνικα, αυτή η εκπομπή κόπηκε. Δεν θα γίνει. Άρα κάποιος την έκοψε. Θα έλεγα τώρα εγώ, αλλά δεν το είπα εγώ, σου είπα. Μάλιστα, μιλάω και το ελληνικό. Τι, η Ελένη τους έκοψε?
Δεν γνωρίζω εγώ, Μανούλα, μου από αυτά τα πράγματα. Έχω και ένα παιδί στην κοιλιά. Όταν τα βρει σκούρα, όταν τα βρει σκούρα, προτάσει τη μητρότητα. Κουφάλα. Θέλει το γαλατάκι. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Έλενά μου. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.